Το πρωί της Παρασκευής με βρήκε ως συνήθως στην κουζίνα μπροστά από τον μπολ με τα δημητριακά. Αν και Παρασκευή μου λίγο κακόκεφη και στο ψυγείο είχε σχεδόν τελειώσει το αγαπημένο μου γάλα. Πρέπει να θυμηθώ να το αγοράσω, μονολόγησα μπροστά από το κινητό μου και συνέχισα να προσπερνώ ένα μεγάλο κείμενο με τους όρους χρήσης, επέλεξα τη φωτογραφία που μου άρεσε και ολοκλήρωσα τη διαδικασία εγγραφής. Εδώ και καιρό σκεφτόμουν να φτιάξω το προφίλ μου στο Instagram. Για ποιο λόγο άλλωστε να μην βλέπω κι εγώ ωραίες φωτογραφίες από τροπικά δάση, εκδρομές φίλων και να μην κρατάω επαφή με τους παλιούς μου συμμαθητές. Τελειώνω το πρωινό και φεύγω κατευθείαν για δουλειά. Η ημέρα ήταν γεμάτη υποχρεώσεις, τηλέφωνα, συναντήσεις. Επιστρέφοντας σπίτι, κάνω μία μικρή στάση και μπαίνω στο σούπερ μάρκετ. Δεν χάνω πάρα πολύ ώρα, κρατάω μόνο το καλάθι στο χέρι μου, ενώ η τσάντα μου κρέμεται στον νόμο μου, στην οποία βέβαια έχω το πορτοφόλι μου και φυσικά το τηλέφωνό μου. Πηγαίνω κατευθείαν μπροστά από το ψυγείο που φιλοξενεί τις εταιρείες με τα γάλατα της αγοράς. Ψάχνοντας να βρω το αγαπημένο μου, μουρμουρίζω καθώς καθυστερώ, σκέφτομαι δυνατά, σκέφτομαι την υπόλοιπη διαδρομή, σκέφτομαι δυνατά μονολογώντας πως δυσκολεύομαι να το βρω. Δεν θυμάμαι τι άλλο έχω πει. Ξημερώνει και εγώ δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Το κινητό μου βρίσκεται πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, δύο δωμάτια μακριά μου, και εγώ συνεχίζω να νιώθω εκτεθειμένη. 6 ώρες νωρίτερα, που επέστρεψα σπίτι, το κινητό μου τηλέφωνο, αφού συνδέθηκε με το δίκτυο του σπιτιού μου και άρχισε να συγχρονίζει τη ζωή μου με τον υπόλοιπο κόσμο, έκανε κάτι που δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου. Το πρόσφατα εγκατεστημένο Instagram με ενημέρωσε με διαφήμιση πως το αγαπημένο μου γάλα υπάρχει διαθέσιμο σε ένα κατάστημα κοντά μου. Η αίσθηση ότι κάποιος με παρακολουθεί ήταν πάρα πολύ έντονη. Πώς είναι δυνατόν μια πρόσφατα εγκατεστημένη εφαρμογή να ξέρει ποιο είναι το αγαπημένο μου γάλα? Αυτό που λίγο νωρίτερα αναζητούσαν τα μάτια μου μπροστά από το ψυγείο. Ένιωσα ότι συμμετέχω σε κάποιο reality, ότι κάποιος μεγάλος αδερφός με βλέπει και αναρωτιόμουν ότι κανένας δεν με ρώτησε αν θέλω να παίξω σε αυτό το παιχνίδι. Αν είναι για εμένα παιχνίδι. Πώς παίζεται, ποιοι είναι οι όροι του. Κολοσσοί εταιριών όπως η Google και το Facebook, η Microsoft και η Amazon, αλλά και κάθε μορφή startup παρέχουν υπηρεσίες χωρίς κόστος, παίρνοντας ως αντάλλαγμα τα ψηφιακά δεδομένα των χρηστών από κάθε στιγμή της επαγγελματικής και προσωπικής τους στιγμής. Επικρατεί ως εταιρική πρακτική, κυρίως εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κυριαρχούν στην αγορά, σε διαδικτυακές εφαρμογές, σε μηχανές αναζήτησης, στην επικοινωνία και εν γέννη στο διαδίκτυο, οι οποίες τι κάνουν, συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο για χρήση και ανάλυση σε διαφημιστικές εταιρείες. Ουσιαστικά, οι περισσότεροι από εμάς, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, δημιουργούμε καθημερινά το προφίλ του ποιοι είμαστε στο διαδίκτυο. Ένα πορτρέτο επιλογών που είναι περισσότερο δημόσιο από ό,τι υποθέτουμε. Έτσι, οι εταιρείες συγκεντρώνουν πληροφορίες από τη διαδικτυακή μας συμπεριφορά, από τα ψηφιακά μας ίχνη, δημιουργούν ένα προφίλ προϊόντων ή υπηρεσιών που θα μας ενδιέφεραν και στη συνέχεια πωλούν επιφάνεια, χώρο δηλαδή στον ιστότοπο, για διαφήμιση στις εταιρείες που προωθούν αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Το πρόβλημα όμως με τα ψηφιακά μας ίχνη είναι ότι δεν είναι ίχνη στην άμμο που θα περάσει το κύμα και θα τα σβήσει. Και αυτό γιατί από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν και θα εμφανιστούν στο διαδικτυακό ιστό, οι πληροφορίες που περιέχουν ρέουν ταχύτατα και με μεγάλη ευκολία και δύσκολα μπορεί κανείς να τις ελέγξει. Πίσω όμως από αυτό το σύννεφο των εταιριών υπάρχουν και άλλοι δύο χαρακτήρες. Από τη μία πλευρά οι άγνωστοι hackers και από την άλλη οι γνωστές κρατικές υπηρεσίες. Και οι δύο παρουσιάζουν ένθερμο ενδιαφέρον για τα αρχεία μας, τις πληροφορίες μας, τα χαρακτηριστικά μας. Και αυτό γιατί, αναλύοντας τα δεδομένα μας, μπορούν να δημιουργήσουν το ψυχολογικό και κοινωνικό μας προφίλ, να μας ψυχογραφήσουν, να καταλάβουν πώς συμπεριφερόμαστε, πώς αντιδράμε, ούτως ώστε να έχουν τον έλεγχό μας στα χέρια τους. Σκεφτείτε για μια στιγμή πόσο σημαντική είναι η φωνή μας, πόσο σημαντικό είναι το δακτυλικό μας αποτύπωμα ως βιομετρικά δεδομένα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι παραβιάζεται ένας λογαριασμός σας και εσείς τι κάνετε, αλλάζετε τον κωδικό και σχεδόν όλα έχουν διορθωθεί. Τι θα συμβεί όμως αν παραβιαστεί το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τα στοιχεία του προσώπου σας με τα οποία ξεκλειδώνει το κινητό σας τηλέφωνο? Αυτά πόσο εύκολα αλλάζουν?
ακούμε για κρατική παρακολούθηση και τρομάζουμε. Αν και έχουμε αρχίσει ήδη να συνηθίζουμε τη θέα ενός φακού κάμερα τριγύρω μας, η αλήθεια είναι ότι η συμπεριφορά μας αλλάζει όταν ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Πιστεύω έχει συμβεί σε πολλούς από εσάς να νομίζετε πως είστε μόνοι σας και να υιοθετείτε μία εκφραστική συμπεριφορά. Να χορεύετε ένα τρελό χορό, να τραγουδάτε εξέφρενα στο ντουζ. Μέχρι τη στιγμή που θα καταλάβετε πως δεν είστε μόνοι σας, πως κάποιος σας παρακολουθεί στα κρυφά. Κάτι που σας κάνει να σταματήσετε αυτό που κάνατε με τρόμο. Η αίσθηση της ντροπής, της έκθεσης, της ταπείνωσης, της αμηχανίας είναι εμφανής. Και αυτό γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα που θέλουμε να τα κάνουμε μόνο όταν είμαστε μόνοι μας. Αυτή είναι η ουσία της ιδιωτικότητας, η παραβίαση της οποίας έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Το Facebook, στα πλαίσια αναβάθμισης του περιεχομένου που διαρρέεται στην πλατφόρμα του, σκέφτεται να μην εμφανίζονται οι αντιδράσεις των χρηστών, τα likes δηλαδή, για λόγους δημοτικότητας. Αυτό με απλά λόγια τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ένας χρήστης δεν θα μοιράζεται κάτι γιατί πιστεύει ότι αρέσει στους διαδικτυακούς του φίλους, αλλά θα προτιμήσει να μοιραστεί ένα τραγούδι που θα το άκουγε και μόνος του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναβαθμίζεται το περιεχόμενο που διαρρέεται στην πλατφόρμα του Facebook, ενδεχομένως όμως υποβαθμίζεται η δική μας ιδιωτικότητα. Δίπλα μας, στην Αίγυπτο, η κυβέρνηση ψήφισε πρόσφατα το νόμο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, με τον οποίο παρέχεται στην αρχή επιτήρησης η δυνατότητα αποκλεισμού ιστοτόπων και παρακολούθησης χρηστών του διαδικτύου και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Αυτή η υιοθέτηση της σειράς των νομοθετικών πράξεων έχει ως αποτέλεσμα οι πληροφορίες να διαρρέονται με μεγαλύτερη δυσκολία. Τα μέσα ενημέρωσης να μην είναι τόσο ανεξάρτητα. Και επομένως η κοινωνία των πολιτών να περιορίζεται. Οι απειλές αστυνομικής παρακολούθησης, σύλληψης, φυλάκισης, βασανιστηρίου, ακόμη και θανάτου, είναι πραγματική για πάρα πολλούς ανθρώπους στην Αίγυπτο. Απειλή για δημοσιογράφους, για μέλη της κοινότητας LGBTQI, ακτιβιστές μέχρι όσους απλώς προσπαθούν να συμμετάσχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού χάρτη, η κυβέρνηση Τραμπ δαπάνε σε χιλιάδες δολάρια για τη συντήρηση οχημάτων παρακολούθησης στο El Salvador το 2017. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονταν για μια εταιρεία μέδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία πολλοί συσκευές που χρησιμοποιούνται για την αδιάκριτη αναγνώριση κινητών τηλεφώνων σε δημόσιους χώρους και κλήσεων παρακολούθησης. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας. Είστε σίγουροι όμως πως θα διατηρήσετε την ίδια εμπιστοσύνη και στα επόμενα χρόνια? Οι κυβερνήσεις αλλάζουν και ο τρόπος που χρησιμοποιούν την εξουσία που διαθέτουν διαφέρει. Όπως εξηγεί και η Κάθι Ονίλ στο βιβλίο της Όπλα Μαθηματικής Καταστροφής, ζούμε πλέον στην εποχή των αλγορίθμων. Οι σημαντικότερες αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας δεν παίρνονται πλέον από ανθρώπους, αλλά από μαθηματικά μοντέλα, όπως το ποσό του φόρου που μας αναλογεί, όπως η χορήγηση ενός δανείου. Θεωρητικά έτσι εντείνεται η δικαιοσύνη, γιατί όλοι κρινόμαστε με βάση τους ίδιους κανόνες, με βάση τα ίδια μαθηματικά μοντέλα. Στην ουσία όμως, τα μαθηματικά αυτά μοντέλα δεν βασίζονται στον έλεγχο και στη διαφάνεια, αυξάνοντας τις πιθανότητες διακριτικής μεταχείρισης και διατηρώντας ένα τοξικό κοκτέιλ για τη δημοκρατία. Κολοσσοί εταιριών συχνά δεν ενημερώνουν τους χρήστες με έναν σαφή και κατανοητό τρόπο για το λόγο που χρειάζονται τα δεδομένα τους. Για το λόγο που θέλουν να τα επεξεργαστούν, για το χρονικό διάστημα που θα τα επεξεργάζονται και τα τρίτα μέρη με τα οποία θα τα μοιραστούν. Ακόμη, η λίστα με τους όρους χρήσης μιας πλατφόρμας ή υπηρεσίας είναι μακροσκελής και στην πραγματικότητα αποθητική για έναν ενήλικα, πόσο μάλλον για ένα παιδί, ώστε να τη διαβάσει, να την κατανοήσει και να δώσει την ειλικρινή του συγκατάθεση. Η παραβίαση της ιδιωτικότητας συμβαίνει γιατί υποστηρίζεται από το επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των εταιριών. Είναι επομένως αναγκαίο να προσθέσουμε στην αρένα της ιδιωτικής αυτονομίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και να λάβουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των ψηφιακών μας δικαιωμάτων, την προστασία της ιδιωτικότητάς μας, την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Άλλωστε, τα ψηφιακά δεδομένα δεν είναι τίποτα άλλο από τα άλλωστε, τα ψηφιακά δικαιώματα δεν είναι τίποτα άλλο από τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή. Και η ιδιωτικότητα είναι ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τι γνωρίζετε για το μοντέλο του ψηφιακού σοσιαλισμού?
Τι γνωρίζετε για την κοινωνική αξία των δεδομένων? Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για το κοινό όφελος και όχι για το ιδιωτικό κέρδος? Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε τον εαυτό σας να μοιράζετε τα βιομετρικά σας δεδομένα με μια εταιρεία τη στιγμή που αυτή η εταιρεία δεν θα κέρδιζε τίποτα παραπάνω από ότι εσείς? Ας προχωρήσουμε όμως στα επόμενα χρόνια και ας δούμε την πρώτη ιστορία στο μέλλον. Αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή ένα μικρό κορίτσι, 14 ετών, τη μικρή Αναστασία. Η Αναστασία ξύπνησε και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ανοίξει το τηλέφωνό της και να συνδεθεί με το δίκτυο του σπιτιού της. Οι ειδοποιήσεις που εμφανίστηκαν ήταν ένα σωρό. Έπρεπε να ενημερώσει το Instagram, το Snapchat, το πρόγραμμα γυμναστικής. Και θυμήθηκε να στείλει και την πρόσκληση της σχολικής γιορτής του συγγενής της. Όλα αυτά 3 λεπτά προτού φτάσει στο το λεωφορείο στη στάση για να πάει στο σχολείο της. 0 χρόνος για πρωινό. Αυτό που αγνοεί η μικρή Αναστασία τον τελευταίο 1 χρόνο που διαθέτει έξυπνο τηλέφωνο είναι ότι τα δεδομένα της έχουν αναλυθεί από χιλιάδες αλγορίθμους διαφορετικών εταιριών, οι οποίες κατέληξαν στις 8 το πρωί ότι αυτό που χρειάζεται η μικρή Αναστασία δεν είναι ένα ποτήρι γάλα που δεν πρόλαβε, αλλά είναι ένα πολύχρωμο ζαχαρωτό σε προσφορά που βαθμολογείται από την Google υψηλότερα για τους μαθητές του σχολείου της περιοχής. Η Αναστασία όμως δεν θα ανησυχήσει, γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, γιατί πιστεύει ότι το τηλέφωνό της τη σκέφτεται και τη νοιάζεται. Η Αναστασία δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγματικότητα, να δει το σύγχρονο οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχει αυτά τα ερεθίσματα από το οικογενειακό της περιβάλλον. Τεχνολογικοί γίγαντες συμβαίνει να ξέρουν το παιδί σας καλύτερα από εσάς. Ζούμε σε μια εποχή πλέον που οι ενήλικες δεν αντιλαμβάνονται τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Δεν αναρωτιούνται ποιος είναι ο ρόλος μας ως γονείς. Τι δεδομένα των παιδιών μας μοιραζόμαστε καθημερινά και με ποιους. Τι δεσμούς αποκτά το παιδί μας με αυτές τις υπηρεσίες. Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα και ευφυείς μηχανές καθίστανται πανταχού παρούσες σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής, η συνειδητοποίηση των ψηφιακών μας δικαιωμάτων είναι επιτακτική. Εξαιτίας αυτής της ψηφιοποίησης, καθώς όλα πλέον συμβαίνουν και λειτουργούν ψηφιακά, οι δομές της κοινωνίας αλλάζουν, γιατί αλλάζει ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία. Επομένως, το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να εξεταστεί υπό το φως σημαντικών ηθικών ζητημάτων σχετικά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ιδιωτική αυτονομία και τη δημοκρατική λειτουργία της πολιτείας. Το ότι είμαστε ψηφιακοί πολίτες δεν σημαίνει ότι απαρνούμαστε τα δικαιώματά μας. Το ότι χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να επικοινωνούμε με εμπιστευτικότητα. Το απόρριτο των επικοινωνιών είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται από όλα και προς όλα τα μέρη. Όμως, πέρα από τις κρατικές υπηρεσίες και τις εταιρείες, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε πόσο συμβάλλουμε εμείς οι ίδιοι σε αυτή την ψηφιακή συστολή και διαστολή της ιδιωτικότητάς μας. Σήμερα το βράδυ, που θα γυρίσετε σπίτι, να ξέρετε πως χιλιάδες αλγόριθμοι θα περιμένουν τα δεδομένα σας. Δεν θα σας πω εγώ πώς να συμπεριφερθείτε. Θα σας πω απλώς να το κάνετε με μεγαλύτερη συνείδηση. Και θα σας παροτρύνω να διεκδικήσετε τα ψηφιακά σας δικαιώματα και να υπερασπιστείτε τη μικρή Αναστασία. Αυτό για μένα θα είναι unexpected. Ευχαριστώ πολύ.